Ευχάριστο ευρωπαϊκό βράδυ στο κύπελο κυπελούχων για τον Παναθηναϊκό. Η ρεβάνς με την Πυρήν εξελίχθηκε σε μια καλή προπόνηση για τους πράσινους που περιμένουν πλέον το όνομα του επόμενου αντιπάλου τους το μεσημέρι στην κλήρωση της Γενέβης. Πατώντας μετά από 1,5 μήνα το χορτάρι του ΟΑΚΑ, οι κυπελούχοι του Ρότσα άνοιξαν το σκορ μόλις στο 7 με τον Αλέξη Αλεξούδη ύστερα από την παλιά του Βαζέχα. Στο 18, ο νεαρός διεθνής πέτυχε με κεφαλιά και το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού και τρίτο δικό του στην Ευρώπη. Με τη συμπλήρωση του ημιώρου ήλθε και η ώρα του Βαζέχα που με κεραυνό έξω από την περιοχή έγραψε το 3-0. Λίγο πριν λήξει το ημίχρονο, οι Βούλγαροι τόλμησαν και δικαιώθηκαν με τον γκολ του διακριθέντα Οράτσεφ που μείωσε σε 3-1. Στο δεύτερο μέρος, συνεργασία Βαζέχα-Μπορέλη και ο Αργεντινός έκανε εύκολα το 4-1, ενώ λίγο μετά ο Βαζέχα σημάδεψε το δοκάρι του Μίτε. Στο 87 και πάλι από το δίδυμο Αργεντινού Πολωνού, ο Βαζέχα σκόραρε το 5ο πράσινο γκολ και στην εκπνοή του αγώνα, ο περσινός πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος έκλεινε το σκορ με το 3ο προσωπικό του γκολ στο τελικό 6-1.